Πώς θα πάει η σχέση μου, τι θα κάνω στη ζωή μου, επαγγελματικά, οτιδήποτε σας απασχολεί. Θέλω να σκεφτείτε την πρώτη επιθυμία. Καλημέρα! Καλή εβδομάδα εύχομαι, να είστε καλά, να έχετε μία όμορφη εβδομάδα και δημιουργική. Πάμε να γυρίσουμε το φλιτζάνι μας, να κάνουμε τις επιθυμίες μας και να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά όλα αυτά που σας απασχολούν. Θέλω να σκέφτεστε τώρα, την ώρα που γυρνάω την κουπίτσα μας και συγκεντρωθείτε εδώ για να δούμε τι θα γίνει, τι αρχικά θα μας δείξει, τι ημερομηνίες, ζώδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει σε αυτό που σκέφτεστε και σας απασχολεί. Πάμε να το βάλουμε να στεγνώσει, να δούμε και το πιατάκι μας το όμορφο, που βλέπω ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενο και πολύ πολύ όμορφο. Μέχρι λοιπόν να στεγνώσει η κουπίτσα μας, ας ξεκινήσω από τα πρώτα όμορφα που έχετε εδώ. Έρχεται μια πολύ πολύ ωραία συνάντηση. Ένα γάμα σας δίνει επιτυχία, όνομα ή επώνυμο. Κρατάτε και παίρνετε δύναμη από ένα πρόσωπο της καρδιάς σας. Ακούτε πολύ πολύ όμορφα λόγια. Θα ξεσηκωθείτε ευχάριστα μέχρι και 17 έκτου για ένα ταξίδι. Κάτι πάρα πάρα πολύ καλό, επαγγελματικά, οικονομικά, κάτι πολύ πολύ καλό είναι αυτό. Κάπα, έψιλον, σίγμα, νι και πι, θα πάρετε μεγάλη επιτυχία και ένα ήττα πάνω σε δρόμο για αυτό το κλείσιμο συνεργασίας, μια ωραία επαγγελματική άνοδο. Αλφα, σας δίνει πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία από τηλέφωνο. Ένα Χ, σας σκέφτεται και σκέφτεται κάτι πολύ πολύ καλό σε ό,τι έχει να κάνει με δεσμό, με σχέση, με γάμο, κάτι πολύ πολύ καλό έρχεται πάνω σε δεσμό και σε γάμο. Κάτι ξεπερνάτε, κάποιες δυσκολίες που τον τελευταίο καιρό σας είχαν κουράσει. Κριός, Σταύρος, Εγώκερος, παίρνετε επιτυχία και ακούτε κάτι καλό οικονομικά είτε με δουλειά και επαγγελματικά. Σκορπιός, Καρκίνος, Θήτα και Έψιλον, πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία θα κρατήσετε, προσωπική, κάτι πολύ πολύ όμορφο και μία συνάντηση δίνει απαντήσεις σε κάτι που θέλετε πάρα πάρα πολύ, μέχρι και 5 έκτου, σαν κάποιος να τρέχει προς το μέρος σας και γενικά είναι πάρα πολύ καθαρό, θα πάρετε χαρούμενες ειδήσεις. Πάμε να δούμε και στο φλιτζάνι μας τι θα δούμε σήμερα και πώς ξεκινάει η εβδομάδα. Θα γίνει ένας δρόμος πάρα πάρα πολύ ωραίος και ένα πρόσωπο της καρδιάς σας που στεναχωριέται, σίγμα, έψιλον και νι επάνω σε αυτό μέχρι και 13 έκτου θα πάρετε μεγάλη επιτυχία, θα ηρεμήσετε γενικότερα. Μέσα να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και καθαρό το φλιτζάνι μας σήμερα. Θα ξεσηκωθείτε πάρα πάρα πολύ ευχάριστα, θα κάνετε λόγια καρδιάς, θα κάνετε συζητήσεις και ξεκαθαρίσματα πολύ πολύ ωραία. Και από εδώ υπάρχει ένα πρόσωπο που σας κοιτάζει, σαν να σας αγκαλιάζει, σαν να θέλει κάτι, σαν να θέλει να συζητήσετε, σαν να θέλει τη βοήθειά σας, συναισθηματικά ίσως, αλφα, έψιλον και νι, δίνετε βοήθεια. Είναι ένα πρόσωπο αντρικό το οποίο σας κοιτάζει, σας δίνει αστέρι, επιτυχία, χαρτί καθαρό και τηλέφωνο καθαρό και χαρούμενο, αυτό εννοώ καθαρό, ότι είναι κάτι χαρούμενο, κάτι καλό. Θα ξεσηκωθείτε πάρα πολύ ευχάριστα για ένα ταξίδι έψιλον, σίγμα και νι και ένα πι, είναι σαν να σας περιμένουν πάνω στο 5, καρκίνος, σκορπιός, ταύρος, δίδυμος, ιχθύς, έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα δρόμο, σε ένα ξεσήκωμα, φεύγει ένα κλείσιμο από μέσα σας και επιτέλους παίρνετε ανάσα για πολλά θέματα στη ζωή σας, αλλαγή και ίσως μετακόμιση.
ξεσηκώνεστε και σκέφτεστε ακόμα και πολύ πολύ μακρινούς δρόμους γενικότερα, ακόμα και εξωτερικό, θα πραγματοποιήσετε κάτι από αυτά που θέλετε. Χ, ε, σ και ν σας βοηθάνε πολύ σε αυτό. Μέχρι και 15 έκτου θα γίνει ένα σημαντικό ταξίδι που μπορώ να πω ότι φέρνει μια αλλαγή ζωής, αλλά είναι για καλό σας, θα πάνε καλά τα πράγματα. Και γενικότερα μην κάνετε βιαστικές κινήσεις με ένα πρόσωπο, είναι λίγο σαν να σας κοροϊδεύει, σαν να σας λέει ψέματα, σαν να κρύβει καταστάσεις και εσείς ακούτε απλά αλλά δεν πιστεύετε πλέον. Οπότε μην δίνετε ευκαιρία σε κάποια άτομα να σας πληγώνουν άλλο, λέει εδώ. Θα καθίσετε, θα τα πείτε και θα ξεκαθαρίσετε. Μια πολύ ωραία ερωτική συνάντηση Δέλτα, Έψιλον, Κάπα και Σίγμα, όνομα ή επώνυμο, θα σας δώσει απαντήσεις για πολλά που έχετε στο μυαλό σας. Έρχονται γνωριμίες και νέα πρόσωπα. Σκορπιός, Ταύρος, Καρκίνος και Ιχθύς και ένα Αλφα. Κάνετε νέα, καλά έρχονται λέει από ένα Αλφα. Αυτά τα ζώδια κάνουν νέα ξεκινήματα. Μέχρι 11 έκτου θα πάρετε χρήματα μαζεμένα, θα κάνετε νέα αρχή και ίσως και μία αγορά, λέει εδώ πολύ πολύ καλή. Και το σπίτι σας, η καρδιά σας γενικότερα μπορώ να πω ότι είναι καθαρά. Υπάρχει μια πόρτα μεγάλη που σας απασχολεί, που ίσως έχει να κάνει με θέμα υγείας, δικό σας ή δικού σας προσώπου. Θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, είναι πολύ χαρούμενη. Προσέξτε λίγο τα λόγια σας μέσα σε γάμο, μέσα σε δεσμό. Σήμερα λίγο τα πράγματα είναι σε ένταση. Γενικότερα μέχρι 7 έκτου προσοχή σε ένα γάμο. Έρχεται ένα τέλος, ένα τέλος που είναι ξαφνικό και δεν το περιμένετε. Και προσοχή γιατί θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ. Διαζύγιο 100% εδώ. Κάπα, έψιλον και σίγμα, προσοχή λοιπόν. Τώρα έχετε ένα ωραίο άνοιγμα εδώ επαγγελματικό, κάνετε νέα ξεκινήματα, κάτι θέλετε πάρα πολύ, αλλά γενικότερα φέρνετε εμπόδια με τη σκέψη σας, μην το κάνετε αυτό, θα πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα. Ο Ιούνιος γενικότερα σας φέρνει ευκαιρίες, λέει εδώ, και αποφασίζετε σωστά. Γίνεται και μια συνεργασία, ν, α, ε, πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και χαρά σας δίνουν και είναι πολύ πολύ ξεκάθαρα άτομα ώστε να ξεκινήσετε κάτι καλό μαζί τους. Θα πάρετε επιτυχία και χαρά, αν και περνάτε δυσκολίες τώρα για ένα θέμα ακινήτου, κληρονομικό, διαζύγιο, διατροφή, νομικά θέματα γενικότερα και προσοχή γενικά με τον νόμο. Κάτι γίνεται λίγο παράνομο, το οποίο υπάρχει κίνδυνος λέει εδώ, προσοχή λιγάκι. Έψιλον, σίγμα, γάμα, νι και κάπα επάνω σε αυτό, οπότε λίγο κίνδυνος με νόμο, λίγο προσέχτε. Από πάνω ακριβώς υπάρχει μια ωραία συνάντηση σε μια πόρτα που υπογράφετε κάτι και παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Θα ξεσηκωθείτε ευχάριστα από ζώδιο, σκορπιό και καρκίνο σύντομα και ζυγός, παρθένος, παίρνετε επιτυχία μεγάλη οικονομική αλλά και προσωπική. Γενικά θα πω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό, πάρα πολύ ωραίο. Πάμε να κάνουμε και τις επιθυμίες μας, συγγνώμη. Ξεκινάμε με την πρώτη, θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ καλά. Να πω ότι είναι καθαρή, ότι θα γίνει. Υπάρχει ένας γάμος ή μια σχέση που ίσως δεν πήγαινε καλά, αλλά τα πράγματα φτιάχνουν και ξεσηκώνεστε ευχάριστα. Πάμε να σκεφτούμε και τη δεύτερη επιθυμία μας. Μέχρι 7 έκτου θα πραγματοποιηθεί ή μέχρι 17, ένα ωραίο 7, ένα ωραίο π και διπλό ζώδιο δίδυμος ηχθύς, παίρνετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτή την επιθυμία. Πάμε να πατήσουμε άλλη μία και κάτω. Και ετοιμαστείτε για κάτι νέο, για μια ωραία σχέση, για μια ωραία γνωριμία. Έρχεται κάτι καλό στη ζωή σας, ξεσηκώνεστε ευχάριστα και ναι, θα πραγματοποιηθεί και αυτή. Πάμε να κάνουμε άλλη μία στο πιατάκι μας, τελευταία και καλύτερη. Σκεφτείτε καλά.
Και εδώ θα πω ότι υπάρχει ένα δίλημα για κάτι, σκέφτεστε κάτι, μετά από μια συζήτηση πολύ πολύ σημαντική και σοβαρή θα πάρετε αποφάσεις, θα πραγματοποιηθεί μέχρι και 11 έκτου. Εγώ σας εύχομαι να πάνε όλα καλά, εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.